Το παλιό σύστημα που χρεοκόπησε τη χώρα προσπαθεί απεκνωσμένα να επανέλθει στην εξουσία, τονίζει ο βουλευτής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ Γρηγόρης Στογιαννίδης, σχολιάζοντας το διαρκές αίτημα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ εσχάτως για προσφυγή στις κάλπες, παρά τη διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Επανειλημμένος ο Πρωθυπουργός ο ίδιος έχει δηλώσει οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή το φθινόπωρο του 2019. Η Νέα Δημοκρατία από τη στιγμή που εκλέχθηκε από το 2016 ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει εκλογές. Τώρα, τους τελευταίους μήνες, ζητάει και η Δημοκρατική Συμπαράταση, το κίνημα αλλαγής ή το ΠΑΣΟΚ, όπως θέλετε ονομάζει το. Δυστυχώς, η αγωνία τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Προσπαθούν να επανέρθουν στις καρέκλες που κατήχαν, να ξαναπάρουν την εξουσία. Αντιλαμβάνουμε την πίεση που δέχονται από όλο αυτό το σύστημα που τους στήριζε χρόνια. Ένα σύστημα το οποίο στη δικιά μας κυβέρνηση δεν βρήκε τρόπους πρόσβασης και συνδιαλλαγής. Γι' αυτό είναι σε μία, θα το έλεγα, απελπισία. Έχει βρεθεί ένα σύστημα διαπλοκής, έχει βρεθεί σε μία απελπισία. Και προσπαθεί λοιπόν απεγνωσμένα να ξανάρθει στην εξουσία, να ξαναπάρει την εξουσία, βεβαίως με τα κόμματα που προανέφερα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, που το στήριξαν επί δεκαετίες και φτάσαμε τελικά να χρεοκοπήσει η χώρα με όλες αυτές τις συνέπειες, βεβαίως, εις βάρος των πολιτών, εις βάρος της πλειοψηφίας των πολιτών και όχι εις βάρος αυτών οι οποίοι χρεοκόπησαν. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Τη χώρα τη χρεοκόπησαν συγκεκριμένοι πολιτικοί, συγκεκριμένα κόμματα, οι οποίοι δυστυχώς υπηρέτησαν τη διαφθορά και τη διαπλοκή εις βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα τελείως διαφορετικό κόμμα, δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα κόμματα, δεν έχει καμία σχέση με το σύστημα της διαπλοκής. Βεβαίως όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κεντρικά, έχουμε δει ότι πολεμούν με νύχια και με δόντια, παραπληροφορούν συνεχώς τον κόσμο για οτιδήποτε γίνεται. Και τίποτε θετικό δεν θα δείτε σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αθήνας, κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, μόνο αρνητικά και ψεύτικα σχόλια. Εμείς θα συνεχίσουμε και πιστεύουμε ότι όταν θα έρθει η μέρα των εκλογών, ο ελληνικός λαός θα μας κρίνει συνολικά για το έργο μας και θα ξαναδώσει τη δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει να κυβερνά. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση που θα κριθεί για τη φυσιογνωμία της, τις πολιτικές της και την αποτελεσματικότητά της. Την επόμενη ημέρα των μνημονίων επιδιώκει να συγκροτήσει ο Αλέξης Τσίπρας με τον επικείμενο σχηματισμό. Ο κ. Τσίπρας, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι θετικός στις εισηγήσεις για σαρωτικές αλλαγές και βαθιές τομές στο νέο κυβερνητικό σχήμα, ενώ τα πρόσωπα που θα επιλεγούν θα γίνει προσπάθεια να υπηρετούν το αφήγημα και το πρόγραμμα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 7 και 8 Σεπτεμβρίου. Το νέο κυβερνητικό σχήμα θα σηματοδοτεί την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, καθώς και τις βαθιές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που φέρεται αποφασισμένο να προωθήσει το Μέγαρο Μαξίμου.